Σας λέγαμε νωρίτερα για αυτή την τραγική είδηση για το 19χρονο παιδί στη Χαλκιδική που έχασε τη ζωή του σε Λούνα Πάρκ παίζοντας σε παιχνίδι. Όλες τις λεπτομέρειες τις έχει ο συνάδελφός μας ο Χρήστος Χατζημίσης. Ο οποίος είναι εκεί. Ο οποίος είναι εκεί στην περιοχή στο Λούνα Πάρκ. Βρίσκεσαι, Χρήστο? Ναι, είμαι εδώ στο Πευκοχώρι, στο Λούνα Πάρκ. Θα σας το δείξει τώρα ο Παναγιώτης ο Σιπόπουλος. Είμαστε και την ώρα του ρεπορτάζ. Και αν θέλετε να πλησιάσω εδώ για να ακούσουμε τι έχει να μας πει κάποιος ο οποίος έχει δει κάτι. 25 χρόνια είναι εδώ. 25 χρόνια λειτουργεί κανονικά το Λούνα Πάρκ. Κανονικά. Υπήρξε κάποιο πρόβλημα στο παρελθόν? Όχι, 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 τίποτα σοβαρό. Πολλοί κόσμος έρχεται εδώ κάθε βράδυ. Πάμε, πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος. Κρίμα το παιδάκι, 19 ετών. Ήταν κι άλλοι μέσα στο όχημα, αλλά ήταν τραυματισμοί τα άλλα. Πάλι τραυματισμοί, είχε τραυματισμούς κι άλλους. Αυτά λοιπόν, ακούσαμε από έναν που ήταν εδώ χθες το βράδυ. Μας είπαν κι άλλοι εδώ κάτοικοι της περιοχής, επισκέπτες κυρίως, τουρίστες. Μάλιστα μιλήσαμε με έναν Βούλγαρο, ο οποίος μας είπε πως πριν από λίγα λεπτά είχε κατεβεί από το συγκεκριμένο μηχάνημα αυτός και ο γιος του. Από θαύμα μας είπε γλίτωσα, θα μπορούσα να είμαι σε αυτή την κούρσα που ήταν και ο 19χρονος. Να τα πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Ήμασταν πάνω στο ρεπορτάζ εκείνη την ώρα και γι' αυτό έτρεξα να κάνω την δήλωση. Να σας πω λοιπόν ότι είμαστε εδώ στο Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώριο που χθες το βράδυ ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του σε παιχνίδι εδώ στο Crazy Dance συγκεκριμένα μαζί με τον αδελφό του. Τι παιχνίδι είναι αυτό? Εγώ δεν το έχω καταλάβει ακριβώς γι' αυτό. Θα μας το δείξει τώρα ο Παναγιώτης. Είναι αν μπορείτε, αυτό δηλαδή που βλέπετε με τις κίτρινες καρέκλες, είναι λίγο μακριά από εδώ που είμαστε, το Crazy Dance. Crazy Dance. Εκείνο λοιπόν, μάλιστα, εκεί πέρα αυτές οι καρέκλες, φαίνεται ότι ξεκόλλησε η καρέκλα που καθόταν ο 19χρονος και έτσι βρέθηκε στο κενό από το παιχνίδι αυτό. Ο αδελφός του χτύπησε το χέρι του, τραυματίστηκε στο χέρι και είχαμε αυτή για να ξεκολλήσει, Χρήστο, αυτό το ολόκληρη καρέκλα. Τώρα η κασία κάνω, συγγνώμη που το λέω, είμαστε και είναι εν εξελίξη το ρεπορτάζ, αλλά η αίσθησή μου είναι ότι προφανώς υπήρχε τεράστιο κενό ασφαλείας και συντήρησης επίσης. Αυτό λέει η λογική, δεν το ξέρω, οι αρμόδιοι θα το βρουν προφανώς. Σαν κατόπιν εορτής θα πάνε και θα πούνε όπως επιμένω σε αυτό, γιατί και με την κατασκήνωση έχω πάρει. Δηλαδή πάνε εδώ νέα παιδιά, ο ένας πεθαίνει, ο άλλος τραυματίας, άλλοι έχει άλλους τραυματίες. Στη Χαλκιδική, κατόπιν εορτής πηγαίνουν και λένε, α, έχει ελλείψει κατασκήνωση. Μετά στο μπαρ, αχ, ναι, και εκεί έχει ελλείψει, κλείνουμε κατόπιν. Δηλαδή τα κλείνουν κατόπιν εορτής. Οι έλεγχοι γίνονται μετά. Αφού πρέπει να πεθάνει κάποιος και μετά γίνεται ο έλεγχος. Θα πάει ο έλεγχος, θα πούνε, α, ναι, είχε ελλείψεις εκεί, το κλείνουμε για ένα χρόνο. Ναι, Χρήστος, ακούμε, συνέχισε. Να σας δώσω ένα στοιχείο το οποίο προκύπτει από το ρεπορτάζ και είναι το εξής. Ο αδερφός του λοιπόν μας είπε πως ο χειριστής του μηχανήματος του παιχνιδιού τους είπε πως ανεβείτε γιατί θα γίνει χαμός, θα το βάλω πολύ δυνατά το τώρα. Το βάλε λίγο παραπάνω μου. Το βάλε. Πιο δυνατά μάλλον από ό,τι έπρεπε. Ξέρεις καθόλου η σύλληψη, Χρήστο, συγγνώμη, επειδή είναι και τρέχει το ρεπορτάζ, μπορεί να μην έχει. Όχι. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για σύλληψη. Βλέπετε ότι η αστυνομία βρίσκεται εδώ. Μάλιστα. Έχει κλείσει με κορδέλες το Λούνα Πάρκ. Η αστυνομία είναι εδώ, βλέπουν και το χώρο, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι νεότερο ως προς αυτό, δηλαδή αν έχουμε κάποια σύλληψη ή όχι κάποιου από το Λούνα Πάρκ. Φαντάζομαι ότι συλλέγουν μαρτυρίες και οι αστυνομικοί αυτή την ώρα για το τι ακριβώς συνέβη, πώς καταλήξαμε σε αυτήν την τραγωδία, το ίδιο και εσείς. Τα συλληπιτήριά μας στους γονείς, στους όλους συγγενείς. Πολύ μικρό το να λέω συλληπιτήρια, πολύ λίγο σε αυτούς τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Αλλά όταν ακούω νέα παιδιά να πεθαίνουν με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο, με αυτόν τον. Δηλαδή, πας με τους γονείς σου σε Λούνα Πάρκ και πεθαίνεις να διασκεδάσεις. Ένα άλλο παιδί πάει σε μια κατασκήνωση, δεν έχουν μετρήσει καν πόσα παιδιά βρίσκονται εκεί και μετά βρίσκουν οι αρμόδιοι ότι υπάρχουν και ελλείψεις. Το εγώ παιδί Χρήστο, γι' αυτό, αλλά απολογούμε για την οργή. Πρέπει να το δικαιολογημένη η οργή. Okay, Χρήστο, το παιδί ήταν εκεί για διακοπές. Κατάγεται από εκεί, κατάγεται από κάπου αλλού, ήταν εκεί για διακοπές, γνωρίζουμε.
Η καταγωγή του ήταν από τη Βέρεια. Ήταν εδώ με την οικογένειά του, τον πατέρα του, τη μητέρα του και τα δύο αδέρφια του. Με τον ένα τον αδελφό του ήταν επάνω μαζί στο παιχνίδι. Ο ίδιος μας είπε ότι ξαφνικά σε κλάσματα του δευτερολέπτου από το πολύ δυνατό θόρυβο και από την πολύ δυνατή κίνηση του παιχνιδιού είδε να μην είναι δίπλα του ο αδελφός του και τον είδε να είναι κάτω πεσμένος, ενώ ο ίδιος προσπαθούσε να κρατηθεί από ένα σίδερο για να μην πέσει και αυτός. Και μάλιστα όταν σταμάτησε το παιχνίδι από κάποιους θαμώνες εδώ του Λούνα Πάρκ, τότε μας είπε ότι ενώ ακόμα ήταν σε κίνηση, προσπάθησε να φύγει για να φτάσει κοντά στον αδελφό του. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Αν προκύψει κάποια περαιτέρω πληροφορία σημαντική, είμαστε εδώ να μας τη μεταφέρεις αμέσως. Να πούμε κάτι ευχάριστο μαζί σου, γιατί δυστυχώς σήμερα δεν φταίσαι εσύ.